τι ακριβώς έχει γίνει με τον κύριο Χατζή, ο οποίος έχει βγει και έχει μιλήσει και έχει δημιουργήσει και μία κόντρα στους κόλπους των Ρωμά με αυτά το οποίο έχει πει. Ναι. Κάποιοι τον έχουν βρει σύμφωνο, κάποιοι άλλοι τον έχουν βρει απέναντι. Ίσως ήταν ο τρόπος που διατύπωσε τα πράγματα παρά αυτά που είπε. Κάποιοι λένε, ναι, καλά τα πες Χρυσόστομε, κάποιοι άλλοι του είπανε τι είναι αυτά που λες. Πάμε να δούμε τι είπε. Να τα κάνουμε. Να δούμε. Βεβαίως. Φέρατε. Και θέλω να πω, όταν άρχισα, ναι, που ήρθα εδώ, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Πήγα στη Φυλή. Εν τω μεταξύ, έχω διαβάσει για τη Φυλή. Εκείνο που έχω καταλάβει όμως, ότι η πολιτεία ποτέ δεν έσκυψε πάνω από τα προβλήματά τους. Τους άφηναν να κάνουν όλες τις μορφές των εγκλημάτων. Με το να κλέβουν, με το ναρκωτικά, με το να κάνουν τα διάφορα πράγματα και γινόντουσαν αντιπαθείς στους ανθρώπους. Τους χάρισαν όμως, τους χάρισαν, εδώ δεν είναι όπως λέμε το στυλό, δεν τα στυλά, εδώ όμως είναι όχι γκέτο, γκέτα. Ναι. Όταν ήταν το Δουργούτι, εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Εδώ πέρα το τετραγωνικό έχει 10 ευρώ. Φέρνεις τη γευτιά και το αγοράζεις με 50 λεπτά. Διώχνεις τη γευτιά και το πουλάς με 1000 ευρώ. Α, η γευτιά σε κάπου σε βολεύει. Ήταν το Δουργούτι. Αξιοποιήθηκε, το σπήγαν στα πετράλωνα. Αξιοποιήθηκαν τα πετράλωνα, το σπήγανε στο Ζαφύρι. Ζαφύρι, λιό, και όλα αυτά είναι γκέτο. Άρα κάπου βολεύεται ο γύφτος. Τώρα έρχονται από το Πακιστάν, από διάφορα μέρη και παίρνουν δικαιώματα και τόσα πράγματα, έτσι. Στους γύφτους γιατί δεν γίνεται το ίδιο? Γιατί όταν έγινε με τον κορονοϊό, άμα δεν πήγαινε στο παιδί σου στο σχολείο, θα υπήρχε ο εισαγγελέας που θα είχες πρόβλημα. Γιατί δεν βγήκε νόμος για αυτούς να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο? Υπάρχει ο νόμος. Πώς? Ο νόμος υπάρχει, δεν υπάρχει. Ποιος νόμος? Υπάρχει για εσάς. Ή για εμάς, γιατί εγώ έχω γίνει Έλληνας. Για αυτούς όμως δεν είναι. Δεν είναι έτσι. Πώς ένας, για να οδηγήσει ένα τριαξονικό, πρέπει τουλάχιστον να έχεις βάλει την τρίτη δημοτικού. Πώς μπορεί ο γύφτος και μπορεί να έχει οδηγήσει τριαξονικό? Εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Δεν θέλω να μιλήσω εγώ, δεν κατηγορώ. Λέτε τα γεγονότα. Δεν κατηγορώ, ναι. Λέτε τα γεγονότα. Πιστεύετε ότι και σήμερα, δει, πώς, σήμερα πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, γνωρίζετε? Πώς θα πάνε, πώς να πάει το παιδί σχολείο? Όταν το βρίζουν, όταν το κάνουν, όταν το πας όμως και υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει παιδεία. Μάλιστα. Συγκλονιστικά τα όσα είπε ο κύριος Κώστας Χατζής.